Στο τραπέζι του Eurogroup, οι Ευρωπαίοι που έχουν ακούσει από την Ελλάδα πολλά, αλλά έχουν δει πολύ λίγα, βάζουν στο τέλος μια καταληκτική ημερομηνία. Μια ημερομηνία που θα αποδειχθεί περισσότερο σημαντική για τον Καραμαλή παρά για την ίδια την ελληνική οικονομία. Τα μόνιμα μας μέτρα είχαμε δεσμευθεί και γραπτός και προφορικός και με κάθε τρόπο να τα πάρουμε μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Και η τελευταία συνάντηση σε αυτό ήταν με τον κύριο Αλμούνια, την ίδια μέρα και ώρα θα έλεγα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε εδώ τις εκλογές. Ο κύριος Αλμούνια μου έλεγε ότι Γιάννη, 4 Οκτωβρίου ή 3 Οκτωβρίου θα ήταν το άτυπο τότε ΕΚΟΦΗΝ. Περιμένουμε τα μέτρα διαφορετικού μόνιμου χαρακτήρα στον τομέα των δαπανών. Ήταν δέσμευση και δική μας και της χώρας βεβαίως. Που δυστυχώς μετά δεν έγινε. Επισκέφθηκα πριν από λίγο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, και του ζήτησα, όπως ορίζει το Σύνταγμα, τη διάλυση της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα και την προκήρυξη εκλογών στις 4 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι ήταν μια αίσθηση πολιτικού αδιεξόδου πια. Δηλαδή ότι το ζήτημα έπρεπε να ξεκαθαρίσει και ήταν καλό για τον τόπο. Δηλαδή, πράγματι, εγώ νομίζω ότι το πίστευε ότι ήταν καλό για τον τόπο και είχε δίκιο. Απλώς πιθανώς να έπρεπε να πάει ακόμα πιο νωρίς. Αλλά δεν νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα θα αλλάζανε, διότι και οι επόμενοι ήσαν τελείως απροετοίμαστοι. Τελείως απροετοίμαστοι για αυτό το οποίο ερχόταν. Δηλαδή, ένα ολόκληρο κομματικό σύστημα ήταν στον κόσμο. Το Σεπτέμβριο του 2009, ο Καραμαλής φτάνει στην προεκλογική ΔΕΘ. Για πρώτη φορά μιλάει με απόλυτη ειλικρίνεια και τρόπο ομό και σκληρό για την ελληνική οικονομία και τα διλήμματα που έχει ο ελληνικός λαός. Ακολουθούν δύο δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Πρώτον, πάγωμα των προσλήψεων το 2010, εκτός των απολύτως απαραίτητων στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. Δεύτερον, αυστηρός περιορισμός των προσλήψεων για μια επιπλέον διετία, έτσι ώστε να αναλογεί μία πρόσληψη σε κάθε δύο αποχωρήσεις. Τρίτον, πάγωμα των συντάξεων και των μισθών στο δημόσιο τομέα το 2010. Τέταρτον, κανένα νέο επίδομα και καμιά αναπροσαρμογή υπάρχοντος επιδόματος για δύο χρόνια. Αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής στη ΔΕΘ τότε, κάποια μέτρα τα οποία είπε, θα ήταν αρκετά αν είχαν υλοποιηθεί για να συγκρατήσουν κάποια τα πράγματα? Φοβάμαι ότι δεν θα ήταν αρκετά. Θα έπρεπε να λυθούν πολύ περισσότερα. Αλλά από την άλλη πλευρά ήταν ένα καμπανάκι που για πρώτη φορά με τόσο επίσημο τρόπο έβγαινε ότι η κατάσταση είχε χειροτερέψει δραματικά και επομένως απαιτείται μια δραματική αλλαγή της οικονομικής πολιτικής. Από την άποψη αυτή θεωρώ ήταν πολύ θετική η παρουσία του τότε Πρωθυπουργού στην έκθεση. Μα δεν υπήρχε άλλη, δεν υπήρχε άλλη διέξοδος, δηλαδή τι άλλο να πει. Δηλαδή αυτά τα αυτονόητα ήταν, πάση περιπτώσει η χώρα ήταν σε σταυροδρόμι. Ασφαλώς έπρεπε να τα πει, ήταν, αυτό αφορούσε την ιστεροφημία του. Και την ειλικρίνειά του απέναντι στον κόσμο. Ένα κόσμο ο οποίος το 2004 θα έλεγα ότι μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος το 81 μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή εκείνη την εποχή. Αλλά αυτό προϋπέθεται και στην περίπτωση αυτή να γίνουν οι τομές και να γίνει δυσάρεστος. Δεν θα ήταν πιο έντιμο ενδεχομένως απέναντι στην ιστορία και δεν θα διευκόλυνε πολύ και τη δικιά του ιστεροφημία και τη κυβέρνησή σας, εάν είχατε πάρει τα μέτρα τον Αύγουστο, για παράδειγμα, και μετά πηγαίνατε σε εκλογές? Είχε πολιτική νομιμοποίηση να πάρει τέτοια μέτρα? Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι βεβαίως μπορεί να μην ξέρει εκ των προτέρων μέχρι κεραία το τι θα συμβεί. Να δεχθώ ότι και πάντοτε στην προεκλογική περίοδο υπάρχει και ένα ποσοστό υποσχέσεων που δεν μπορεί να τηρηθεί. Αλλά το να αλλάξει άρδιν την πολιτική σου, χωρίς να έχεις την έγκριση του λαού, νομίζω ότι αυτό εγώ δεν είναι. Το 2007 πάλι λόγω προϋπολογισμού είχαν γίνει εκλογές. Ναι, δηλαδή θέλω να πω, η εντολή ήταν σαφής να βάλει μια τάξη οικονομικά αυτή. Ναι, ωραία. Μπορεί να μην έβαλε την τάξη που έπρεπε. Να το δεχθώ αυτό. Βγαίνει και λέει το Σεπτέμβριο ότι κάτσε να δείτε, θέλετε να με κατηγορήσετε για καθυστέρηση, θέλετε να με κατηγορήσετε ότι δεν έβαλα τάξη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που δεν έκανα τόσο καιρό, τώρα σας λέω ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Και πρέπει να τα κάνουμε. Αυτό, έστω και με καθυστέρηση, εγώ το λέω, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ειλικρινής τοποθέτησης. Και νομίζω ότι πολύ πιο έντιμο ήταν αυτό που έγινε. Δηλαδή, να πας στους Έλληνες πολίτες στην κάλπη αμέσως και να του πεις, άκου να δεις, η κατάσταση είναι αυτή και αυτή και αυτή και αυτή. Εγώ δεν σου κρύβω τίποτα. Πρέπει να πάρουμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά μέτρα. Εγώ αυτά σου προτείνω. Δεν είναι ευχάριστα, είναι δυσάρεστα.
για δύο χρόνια, δύο χρόνια εμείς λέγαμε, ότι θα έχουμε δύσκολα μπροστά μας και θα ταλαιπωρηθείς. Αλλά δώσε μου την εμπιστοσύνη που χρειάζομαι για να μπορέσω να προχωρήσω. Νομίζω ότι ήταν εθνική στάση το να πεις, κοίταξε να δεις, εγώ σου λέω ότι αυτά πρέπει να πάρω, πάω σε εκλογές. Αν μου δώσει την εντολή θα τα κάνω, αν δεν μου δώσει την εντολή θα κάνει ο άλλος. Ξέρετε, δε, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πάρα πολύ συχνά οι πολιτικοί, ενώ αν τους ρωτήσεις πότε πρέπει να πάρω τα σκληρά μέτρα, όλοι σου λένε πρέπει να τα πάρω αμέσως μετά τις εκλογές. Κλασικό αυτό. Λογικά υποτίθεται ότι όλοι το συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνει. Στην πράξη δεν το κάνει κανένας. Και να σας πω γιατί δεν το κάνει. Διότι αρχίζουν να βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. 60% αποδοχή, 70%, 55% αποδοχή. Και εκείνη την ώρα αισθάνονται ότι η κοινή γνώμη τους αγαπάει. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον όρο τους αγαπάει, γιατί οι πολιτικοί ζουν σε ένα τέτοιο, με τέτοια σύνδρομα. Και εκείνη την ώρα δεν θέλουν να διαταράξουν αυτή την καλή σχέση που έχουν με την κοινή γνώμη. Και έτσι χάνεται αυτή η περίοδος και μετά δεν τα παίρνουν τα αναγκαία μέτρα. Ο Κώστας ο Καραμαλής δεν αγαπούσε τις αποφάσεις. Και αυτή η δουλειά ήθελε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Άρα με μεγάλες αντιρρήσεις, οι οποίες αναμφισβήτητα υπήρχαν εντός του κόμματος εκείνη την εποχή, ήταν και πολύ δύσκολο. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ακόμα και την ώρα που ο Κώστας Καραμαλής επιλέγει το δρόμο της ομής αλήθειας, ο Γιώργος Παπανδρέου συνεχίζει η μια δική του πολιτική που, όπως απεδείχθη, δεν είχε τίποτα να κάνει με την πραγματικότητα. Ακολουθούν δύο δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Πρώτον, πάγωμα των προσλήψεων το 2010, εκτός των απολύτως απαραίτητων στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. Δεύτερον, αυστηρός περιορισμός των προσλήψεων για μια επιπλέον διετία, έτσι ώστε να αναλογεί μία πρόσληψη σε κάθε δύο αποχωρήσεις. Τρίτον, πάγωμα των συντάξεων και των μισθών στο δημόσιο τομέα το 2010. Τέταρτον, κανένα νέο επίδομα και καμιά αναπροσαρμογή υπάρχοντος επιδόματος για δύο χρόνια. Μα δεν υπήρχε άλλη, διέξοδος, δηλαδή τι άλλο να πει. Δηλαδή αυτά τα αυτονόητα ήταν, πάση περιπτώσει η χώρα ήταν σε σταυροδρόμι. Αλλά δεν νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα θα αλλάζανε, διότι και οι επόμενοι ήσαν τελείως απροετοίμαστοι. Τελείως απροετοίμαστοι για αυτό το οποίο ερχότανε. Δηλαδή ένα ολόκληρο κομματικό σύστημα ήταν στον κόσμο του. Καλή δύναμη σε όλους. Η δημόσια και δραματική προειδοποίηση του Κώστα Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη δεν άλλαξε στα παρασκήνια του αντίπαλου στρατοπέδου τη στάση και τη ρητορία του Γιώργου Παπανδρέου. Γιατί άραγε? Κάποιος ο οποίος είναι πίσω από την καμπάνια του Πασόκ και την εποχή, όταν ακούει τον Κώστα Καραμαλή να λέει στη ΔΕΘ αυτά, τι χρειάζεται πάγωμα μισθών, θα έχουμε δύο δύσκολα χρόνια, τι του περνάει από το μυαλό εκείνη την ώρα? Τι του περνάει από το μυαλό? Του περνάει καταρχάς τα πολιτικά αντανακλαστικά, σας λέω, όταν ενεργοποιούνται, που οδηγούν στην πρώτη σκέψη ότι είναι μια ομολογία αποτυχίας. Και άρα αυτό γεννά στο αντίπαλο στρατόπεδο που τότε ήταν το δικό μας μια εύλογη και θα την χαρακτηρίζα και ανθρώπινη εφορία, αλλά πολιτική εφορία. Ταυτόχρονα, εάν μπορούσε να εμφανιστεί κανείς ως μεταχριστών προφήτης, που δεν είναι σωστό, θα έλεγε ότι προφανώς θα έπρεπε την ίδια στιγμή ή αμέσως μετά η διάδοχη κατάσταση της αρχικής πολιτικής εφορίας να είναι ο προβληματισμός και ανησυχία.
Αλλά για να υπάρξει αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθει κανείς αντιμέτωπος με τις πραγματικές πληροφορίες. Στις επικείμενες εκλογές δεν συγκρούονται απλά δύο κόμματα ή δύο αρχηγοί. Συγκρούονται δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για τη χώρα και για την πολιτική. Στην οικονομία εφαρμόζουμε άμεσα σχέδιο 100 ημερών για την στήριξη της αγοράς, την ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης. Στόχος μας να κρατήσουμε την αγορά ζωντανή, να δώσουμε ζωή στην οικονομία. Έτσι, η παρουσία Παπανδρέου στην προεκλογική περίοδο του 2009 μένει για πάντα στην ιστορία με μία και μόνη φράση, που ακόμα και οι σύμβουλοι του Παπανδρέου παραδέχονται σήμερα ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως τον συμβολισμό που εκ των υστέρων απέκτησε το λεφτά υπάρχουν. Το καταλαβαίνω. Πολιτικά καταλαβαίνω πως αυτή η φράση στη συνέχεια λειτουργήσε αρνητικά για εμάς. Το καταλάβατε εκείνο όταν το έλεγε το λεφτά υπάρχουν, ότι αυτό δεν δημιουργούσε πρόβλημα? Όχι απόλυτα, διότι η φράση «τα λεφτά υπάρχουν» είχε υποθεί ολόκληρη φράση, έλεγε «λεφτά υπάρχουν, αξίζεις πού να τα ψάξεις, πώς να τα κυνηγήσεις και το καθεξής». Πάντως, υποθέτω, συμφωνείτε ότι ήταν λάθος αυτή η φράση τώρα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα? Έτσι όπως κακοφόρμησε στο μέλλον, ναι, αλλά αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις την ώρα που κάτι τέτοιο λέγεται. Αν η φράση η ίδια αυτή είχε υποθεί αλλιώς και έλεγε ο κ. Παπανδρέου «πλούτος υπάρχει», ακόμα και σήμερα όλοι θα παραδεχόμασταν ότι αυτό που έχει πει είναι απολύτως ακριβές. Φθινόπωρο 2009. Η χώρα βρίσκεται σε έναν πραγματικό προεκλογικό πυρετό. Στη σύντομη προεκλογική περίοδο, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Και τα στελέχη του είναι οι άνθρωποι που σε λίγο πρόκειται να αναλάβουν τα ενία της χώρας σε μια στιγμή παραπάνω από κρίσιμη για την ελληνική οικονομία. Ο Γιάννης Ραγκούσης είναι τότε ένας από τους πιο στενούς ανθρώπους του Γιώργου Παπανδρέου και ένας από τους αρχιτέκτονες της προεκλογικής του καμπάνιας. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ακόμα και τότε στενοί επιτελείς όπως ο Ραγκούσης δεν έχουν παρά μόνο την ευθύνη για την τακτική, τις ομιλίες, τα συνθήματα και αυτά που λέει ο κ. Παπανδρέου στα debates. Η οικονομία, όταν συζητείτε, συζητείτε αλλού. Είστε ένας από τους βασικούς ανθρώπους που χειριστήκατε την καμπάνια τότε του ΠΑΣΟΚ και του κ. Παπανδρέου. Και θέλω να ξέρω πόσο κεντρικό ήταν το θέμα της οικονομίας στις εσωτερικές συζητήσεις που κάνατε, στο σχεδιασμό που κάνατε. Κύριε Παπαχυλά, δεδομένου ότι το θέμα της οικονομίας ήταν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του εκείνους τους μήνες, σας θυμίζω ότι δέσποζε η υπόθεση του βατοπεδίου. Πριν από αυτήν είχαμε τις ευρωεκλογές. Πριν από τις ευρωεκλογές είχαμε το ξαφνικό κλείσιμο της Βουλής που θεωρήθηκε προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τότε γνωστό σε όλους πρωινός καφές, τον οποίο τον πλαισίωναν με την παρουσία τους μια σειρά από στελέχη, είχε 99% φορές, να μην πω 100%, θέματα συζήτησης τα οποία ήταν καθαρά των πολιτικών εξελίξεων, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που συνήθως έπρεπε να ακολουθήσουν με βάση αυτές, και βεβαίως και της καμπάνιας της επικοινωνικής που έπρεπε να γίνει εν ώψη της αναμενόμενης πρόορης προσφυγής στις κάλπες με βάση τα μηνύματα που μας έρχονται. Δεδομένου λοιπόν όλων αυτών, στο ΠΑΣΟΚ πραγματικά το θέμα της οικονομίας δεν δέσποζε σε καμία από τις περιπτώσεις. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν είναι σαφές σε εμάς, είναι ότι υπήρχε ένα επικοινωνιακό τραπέζι στο οποίο ήταν εσείς, ο κ. Ραγκούσης, ο κ. Γερουλάνος και άλλοι, και αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε ένα άλλο τραπέζι στο οποίο συζητιόντουσαν τα θέματα οικονομικής πολιτικής. Εσείς συμμετείχατε σε αυτό το τραπέζι που κουβέντιαζε αυτά τα θέματα τα οικονομικά? Κοιτάξτε, όσο πλησιάζει και νέες εκλογές, παρόμοιο είδους τραπέζια, πολύ σχηματοποιημένα όπως τα λέτε, δεν λειτουργούν τουλάχιστον με μία σταθερότητα. Αυτό το οποίο κυρίως λειτουργεί είναι η προετοιμασία των εκλογών και άρα το επικοινωνιακό κομμάτι. Άρα στο γυλό τραπέζι για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, τουλάχιστον εγώ δεν συμμετείχα σε αυτό. Βεβαίως υπήρχε το πλαίσιο του προγράμματος του εκλογικού μας.
Υπήρχε κάποιο άλλο τραπέζι όπου γινόταν η συζήτηση ή προετοιμασία κάποιου οικονομικού προγράμματος, επεξεργασία διαφόρων σενάριων και το καθεξής? Ναι, νομίζω υπήρχε. Νομίζω ότι είναι ακριβές αν πω ότι στο τραπέζι εκείνο, στο οποίο συμμετείχαν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, κανείς από εμάς που ήμασταν στον πρωινό καφέ, ήταν το τραπέζι στο οποίο βασικά την ευθύνη οργάνωσης και καθοδήγησης των όποιων συζητήσεων, επεξεργασίας των οποίων ιδρώων υπήρχαν, όπως νομίζω είναι γνωστό, τον είχε η κυρία Κατσέλη, η οποία είχε οριστεί τότε από τον κύριο Παπανδρέου ως υπεύθυνη για την οικονομία.